Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις εκτενείς αναφορές που έκανε στο ταξίδι μου στο Ισραήλ και τις απόψεις μου για το Ισραήλ. Είναι σημαντικό ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και να διαβάζουμε ο ένας και να μελετούμε τι λέει ο άλλος. Είναι σημαντικό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αντιμετωπίσατε με πολύ σεβασμό το θέμα παλαιότερης τάσης μου, όπως το είπατε πολύ ευγενικά. Θα ήταν και λίγο περίεργο να μην με θεωρούν αντισημίτη οι ίδιοι Εβραίοι και αν με θεωρεί αντισημίτη ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά ή κάποιος άλλος εδώ, και νομίζω ότι ήσασταν πολύ ευγενείς. Θα μου δώσετε μόνο δύο πράγματα να πω για να μην πάρω το λόγο από τον κύριο Βελόπουλο, που δεν θέλω και τον ευχαριστώ πολύ για την, για τη συμπεριφορά του. Λοιπόν, στην ομιλία μου για την υγεία θα απαντήσω σε όλα τα περί υγείας που είπατε. Και ναι, κύριε γραμματέα, από ένα κράτος τόσο προηγμένο όσο το Ισραήλ, στον τομέα ειδικά της υγείας έχουμε πάρα πολλά να διδαχθούμε. Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά με όλους τους διεθνείς δείκτες, το σύστημα υγείας του Ισραήλ είναι μέσα στα 4 πρώτα. Από όποιο πλευρά και το μετρήσεις. Άρα έχουμε να διδαχθούμε πολλά από αυτούς. Όσο αφορά όμως τα δύο θέματα που θέσατε ως προς το ζήτημα του πολέμου στη Γάζα. Εγώ δεν ταυτίζω τη Χαμάς με τον Παλαιστινιακό λαό. Είναι για μένα δύο διαφορετικά πράγματα. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είπατε πριν και σωστά, και σας συγχαίρω, ότι και σε αγωνιάται για τους ομήρους Εβραίους πολίτες που είναι εχμάλωτοι. Εχμάλωτοι από ποιον? Από τη Χαμάς, η οποία με μια τρομοκρατική ενέργεια τους άρπαξε μέσα από τα σπίτια τους. Πολλούς σκότωσε τα παιδιά τους και έβαλε τους γονείς να το βλέπουν. Άρα για μένα οποιαδήποτε είδους έστω και έμεση υποστήριξη στους τρομοκράτες της Χαμάς είναι παντελώς αδιανόητη. Αυτό είναι άσχετο με τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι δεν είναι προφανώς όλοι Χαμάς, αλλά μόνο. Τελείως άσχετο το ένα με το άλλο. Και κανένας λογικός, θα είμαι σίγουρα εγώ, δεν χαίρεται να βλέπει να σκοτώνται αθώοι άνθρωποι. Κάνετε λάθος. Βεβαίως. Πόσο μάλλον παιδιά, αλλά γενικά άνθρωποι. Εμείς θέλουμε και η Ελλάδα υποστηρίζει να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή και απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξεχωρίζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Οι άνθρωποι έχουν ίση αξία όλοι και έχουν δικαίωμα στην ύπαρξη. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Θα μου επιτρέψω όμως να πω ότι εκεί έχουμε ήξα το χειρόν αδίκων. Έγινε ένα πολύ βαρύ τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κράτος. Αλήθεια πιστεύετε ότι αν το κράτος αυτό δεν ήταν το Ισραήλ και ήταν η Σοβιετική Ένωση και είχε επιτεθεί κάποιος αυτό το κράτος με τον τρόπο που επιτέθηκε η Χαμάς, δεν θα είχε αντιδράσει η Σοβιετική Ένωση? Υπάρχει κράτος στον κόμμα που δεν θα αντιδρούσε σε τρομοκρατικό χτύπημα που δέχεται το Ισραήλ? Ή θα έλεγε η Σοβιετική Ένωση, ας πεθάνουν οι ομοιροί μου για να μην κάνω πόλεμο στη Χαμάς? Άρα πολύ, δεν είναι υπουργέ, τόσο απλό αυτό το ζήτημα, αγαπητέ κύριε γραμματέα. Ευχαριστούμε όσο πολύ, αφορά κύριε δε το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, ίσως έχει διαλάθει τη προσοχή σας. Από κάτω το νοσοκομείο αυτό βρέθηκαν σύραγγες της Χαμάς και πυρομαχικά της Χαμάς. Άρα εκεί η κατάσταση είναι πολύ πιο μπλεγμένη από αυτό που κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Μην κάνετε κατάσταση. Η Ελλάδα στηρίζει τη στρατηγική της συμμαχία με το Ισραήλ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.